Με εκλοβισμό της οδηγού, αν βλέπουμε καλά, προσπαθούν να επιτύχουν άνδρες πυροσβεστικής στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κόβοντας το σημείο πάνω από τη Ρόδα, στη Ρόδα, ό,τι μπορούμε να δούμε από αυτό το σημείο. Ασθενοφόρο του ΕΚΕ πυροσβεστικά οχήματα με τα πληρώματά τους. Ο κόσμος έχει συγκεντρωθεί. Έχει κλείσει φυσικά ο δρόμος λεωφόρος Αλεξάνδρας, ο οποίος που κατεβαίνει και ανεβαίνει από του Ορφέα, που οδηγεί προς το πυροσβεστικό όχημα εδώ στο κέντρο της πόλης. Coglione di merda. Αφαιρούν την πόρτα στην θέση του οδηγού, του αυτοκινήτου, προκειμένου να απεγκλωβίσουν την οδηγό. Έχει εμβολιστεί από τα αριστερά, οπότε δεν ήταν εύκολο. Βλέπετε την επιχείρηση εδώ που προσπαθούν. Μαλάτσα την μπεκίλε. Αστυνομία ρυθμίζει την κυκλοφορία κάτω στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μπροστά από το περίπτερο, μάλλον από την πίσω πλευρά του περίπτερου, πάνω στο δρόμο. Έχει ακουμπήσει και το σταθμευμένο αυτοκίνητο, όπως βλέπετε, το όχημα εδώ. Έχει υποστεί ζημιά, δηλαδή. Και τα καταφέρανε. Μόλις τα κατάφερα. Ωστόσο, κρατάει το τηλέφωνό της, έχει τις αισθήσεις της, φαίνεται εκ πρώτης όψεως να μην έχει χτυπήσει σοβαρά. Δεν πλησιάζουμε, δεν χρειάζεται κιόλας.
Το γεγονός είναι ότι οι πυροσβέστες κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν, αφαίρεσαν την πόρτα του οδηγού και αυτή τη στιγμή βγάζουν την οδηγό με πολύ προσοχή προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Είναι ήδη εδώ, είναι από την πρώτη στιγμή εδώ το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και μόλις την βάζουν... Excuse me, sir. Okay. Έχει τοποθετηθεί στο κρεβάτι του ασθενοφόρου που τώρα θα την μεταφέρουν στο όχημα του ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί αμέσως στο νοσοκομείο. Αμέσως μετά θα πλύνουν τον δρόμο, οι πυροσβέστες θα ρίξουν, ήδη έχουν ρίξει αυτά τα ρινίσματα. Ήταν αμεσότατη η επέμβαση και διήρκησε μόνο λίγα λεπτά ο απεγκλωβισμός. Μιλάει με τον Γιάννη. Είναι αυτός, κάπου ήταν εδώ, μιλάει με τον Γιάννη. Εκείνο. Ναι, ναι, ναι. Για την άλλη, το δικό του είναι το δικό του. 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 Είνα